Φίλοι μου, καλή μου φίλοι, γεια σας. Τι εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτό του καναλιού. Η κατανάλωση της ζωικής πρωτεΐνης είναι σίγουρα ένα σπορ το οποίο αρεσκόμαστε όλοι οι Έλληνες να ξεδιπλωνόμαστε σε καθημερινή βάση. Τι γίνεται όμως όταν δύο πολύ λαχταριστά και αγαπητά έδεσματα συγκρούονται? Για να λύσουμε ένα πολύ δυνατό δίλημα, έχω έρθει κέντρο Θεσσαλονίκης για να δούμε τι είναι καλύτερο σε μπέργκερ, παύλα σάντουιτς, όπως θέλετε βαφτίσει το. Το pulled pork, σιγομαγειρεμένο χοιρινό για αρκετές ώρες που γίνεται λουκούμι, ή το smash OG, κλασικό μπεργκεράκι. Πάμε ευθύς αμέσως στο Balboa, ένα κατάστημα που μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ στο παρελθόν να το κάνουμε review, και επειδή δεν πιάνει μέσα το ίντερνετ, γι' αυτό το κάνουμε σε βιντεάκι. Είμαστε κέντρο Σαλούγκα, SKG όπως λέμε καθοδηγούμενοι, τύπα, συμπαλαιών πατρών Γερμανού, και πάμε να δούμε για αρχή που είναι το κατάστημα που θα ξεδιπλωθούμε σήμερα. Το συγκεκριμένο μαγαζί εδρεύει εντός του Ergon Agora, επειδή δεν έχει πινακίδα απ' έξω, και η φάση πώς είναι. Εδώ πέρα απ' έξω είναι το Ergon Agora, μπαίνεις μέσα, κάτσε να μπούμε, και όπως μπαίνεις από εδώ πέρα μέσα έρχεσαι, και εδώ πέρα είναι η είσοδος του καταστήματος που ονομάζεται Balboa. Για πάμε σιγά σιγά στα εμβδότερα. Κάνω βιντεάκι. Γεια σας Αλάνιο, γεια σας. Πάμε σιγά σιγά προς τα πάνω για να δούμε και το χώρο πώς είναι. Ας ελπίζουμε οι μουσικές που παίζουμε στο κατάστημα να μας επιτρέψουμε να κάνουμε το βιντεάκι και να μην το πιούμε βρούσκο από το YouTube. Και πάμε, λέει εδώ, βεσέ. Και το μαγαζί στα δεξιά. Για πάμε να πούμε στα εμβδότερα για να το δείτε κι εσείς καλύτερα για το πώς είναι. Παρατηρούμε εδώ ένα τοίχο ο οποίος έχει διάφορες κολλημένες έτσι φιγούρες, φωτογραφίες, κόλπα ιστορίες. Εκεί μία μπασκέτα, έχει και κάποιους ιστούς αράχνες, γιατί λογικά λόγω Halloween θα παίζει έτσι σχέδιο. Και εδώ πέρα παίζουμε μπαλίτσα, ένα ψυγείο που λέει Balboa, με κάποια merch μέσα. Ναι, ωραία φάση. Εδώ δίπλα ένα ποδοσφαιράκι έτσι σχέδιο που είναι για να καθίσεις και να παίξει με την παρέα λογικά, κάποιες άλλες φιγούρες αναρτημένες, και γενικά ο χώρος είναι πολύ κόζι, μισό λεπτό να το δείτε από εδώ, καθισματάκια, εκεί πέρα αυτό που είναι το κλασικό που παίζαμε πιτσιρικάδες με αερόμπαλες, και έχει από ό,τι βλέπω και από κάτω μία βιτρίνα για να μπορείς να παρακολουθείς το Ergon Agora σε πρώτο πλάνο, από εδώ πάνω. Και γενικά αν ευαθύνεις προς τα ενδότερα, βλέπουμε ένα καθρέφτη πανοραμικό από πάνω με κάποιες χειροτεχνίες, από εδώ κάποια παλιά αντικείμενα, και εκεί πέρα να παίζει το Halloween, Happy Halloween. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα. Που παίζει με ένα προτζέκτορα από εδώ, ο προτζέκτορας, και παίζει εκεί πέρα κάποιο είδους μουσική. Λοιπόν, πάμε να βρούμε και ένα χώρο με τον πρέποντα φωτισμό για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το βίντεο. Να γουσάρετε κι εσείς, να γουσάρω κι εγώ την κατανάλωση της ζωικής πρωτεΐνης. Πιστεύω ότι αν καθίσουμε εδώ πέρα, που είναι τα ηχεία, να μην φάμε copyright, αν καθίσουμε κάπου εδώ, ότι θα είναι καλά το έργο, στο τραπεζάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, αλάνια, πάμε να δούμε για αρχή το μενού. Έχω βάλει εδώ και φως να τα βλέπετε. Smash bacon cheese στα 7,5. Pulled pork βλέπετε εδώ πέρα 7,5. Fried chicken, κόλπα ισορίες. Θα το περάσω έτσι σιγά σιγά για να βλέπετε και τις τιμές και τα υλικά. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα pause να τα δει καλύτερα. Εντάξει, τώρα επειδή άμα αφήσω κάποιο κενό χωρίς να μιλάω, το copyright θα το τσιμπήσουμε σίγουρα. Πάμε να δούμε και τα γλυκά από πίσω. Έχει και τσούρος λέει. Τέλεια. Drinks, beer, κόλπα ιστορίες. Ωραία, μάνα μου, έχουν να γίνουν κάτι χοντρέματα σήμερα, τα οποία όμοιά τους δεν έχουμε τα ξαναγίνει. Επειδή σου μυρνώ βίντεο, θα δεις ευθύς αμέσως πώς κατασπαράζω 2.000 θερμίδες μέσα σε 10 λεπτά. Κάνε ένα subscribe και ένα like. Τζάμπα είναι, βρε άνθρωποι του Θεού. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι. Έχουμε προμηθευτεί τα καλούδια μας, τα οποία με το που φτάσανε δεν βλέπω την ώρα για να κατασπαράξω. Για αρχή έχουμε το pulled pork burger στα 7,5 ευρουλάκια και το bacon cheeseburger στα 7,5 ευρουλάκια ομοίως. Το smash bacon cheese είναι με potato roll, Balboa Maggio Iceberg, double smash beef patty, cheddar bacon, και το βλέπω αρκετά γαλαντόμο. Και το pulled pork sandwich είναι με chipotle mayo, coleslaw, pulled pork, smoky bob barbecue, cheddar, fried onion, και γενικά και αυτό το βλέπω λαχταριστό. Τα παιδιά στο συγκεκριμένο κατάστημα έτυχε να με γνωρίσουν τα βίντεο και με κουτράρανε δώρο και το buttermilk
το οποίο είναι με το ίδιο ψωμάκι και κάποιο είδους fried chicken από μέσα. Να ξέρετε ότι στο κατάστημα που είμαι παίζει πολύ δυνατά μουσική, οπότε να ζήσω προκαταβολικά ένα συγγνώμη αν θα ακούγει το ήχος ή αν θα πρέπει να τον αλλοιώσω στο edit προκειμένου να μπορέσει να περάσει από την πλατφόρμα του YouTube. Για αρχή πάμε στο νεράκι, το οποίο είναι κρύο, το σερβίρουν σε αυτή τη χάρτινη συσκευασία. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Καλή καινοτομία, του το δίνω. Θα σερβίρουμε και υδρογόνο, δύο οξυγόνο, προκειμένου να μπορούμε να ξεπλένουμε παλέτα σαν διάμεσα. Στην υγειά σας. Θα σερβίρουμε και το μαύρο χρυσό, προκειμένου να μπορούμε να ξεπλένουμε παλέτα και επίσημα. Κόλλα, ζύρο, ποτηράκι με πάγο εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι αφού τη σερβίρω, είμαστε έτοιμοι για το σκληροπυρηνικό το review. Για αρχή, να τα φέρω πιο κοντά. Άμα θέλετε να τα δείτε καλύτερα, θα σας βάλω και κάποια πλάνα για να μπορείτε να δείτε πώς είναι και το πώς δεν είναι. Από πού λέτε να ξεκινήσουμε? Πάμε για αρχή να ξεκινήσουμε από το σμάς το μπεργκεράκι. Πριν ξεκινήσω, να πω τα καθέκαστα. Καλή όρεξη τρώτε, καλή απόλαυση βλέπετε το βίντεο και εννοείται καλή χώνεψη όσοι έχετε φάει ήδη. Από το πρώτο φίλικ που πιάνω το ψωμάκι, μου φαίνεται αφρός. Δεν είναι μπριός, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό το potato, πώς το λένε, και πάμε να εμβαθύνουμε. Τώρα τι να κόψω, τι να μην κόψω, πάμε για τα χοντρέματα. Στην υγειά σας. Το σμάσο μπέργκερ, φίλε, γιατί να είναι τόσο νόστιμο, ε. Πόπο, φίλε, πολλά δάκρυα χαράς. Το ψωμάκι, καμία σχέση με τα γνωστά μπριός εμπορίου. Ίσα-ίσα, τα κρατάει τα υλικά μας, είναι αφρός, όπως σας λέω, και μου δίνει το feeling ότι είναι και χειροποίητο, ε. Το μοσχαρίσι, το μπεργκεράκι, χωρίς πολλά μπαχάρια. Ίσα-ίσα με το αλατάκι του, σμασαριστό, ξεροψημένο απ' έξω και από μέσα φουλ ζυμερό. Το μπεκονάκι, όλα τα λεφτά, το οποίο είναι κανονικό μπέικον, ψημένο στην πλάκα, όχι τα γνωστά μυταστό, και είναι και τραγανό, πως έλεγε ο Μάνος στο τραγούδι. Βρε, δεν είναι τραγανό το μπέικον. Φίλε, για πολλά σοβαρά χοντρέματα το συγκεκριμένο έδεσμα, ε. Κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα υλικά που έχει μέσα. Πολύ καλά. Εδώ έχω πιάσει τον κατάλογο, τον έχω χάνει. Σαν να μην πω πως έχω χάνει. Μπαλμπόα μάγιο. Η σως που έχει η μαγιονέζα είναι σαν μια πολύ απαλή και νόστιμη παράλληλα βερσιόν μουσαρδομαγιονέζας. Χειροποίητη και αυτή. Πρέπει να είναι αυτή εδώ η κίτρινη που έχει από κάτω. Iceberg OK, double smash, cheddar και bacon. Καλά και το cheddar εννοείται από πάνω. Προσδίδει κύρος και προσωπικότητα στο έδεσμά μας. Και τρώγοντάς το, πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μπέργκερ είναι από αυτά που λες κερδίζει στην ποιότητα και στη γεύση και όχι τόσο στην ποσότητα. Πιο κόμπα, πιο νόσιμο, άκρος ποιοτικό. Εγώ, αν ρωτάτε προσωπικά εμένα, σίγουρα μπορώ να καθαρίσω 4-5 συγκαθισιά μου. Αλλά για την ποιότητα και την νοσινιά που έχει, πιστεύω ότι και τα 7,5 ευρουλάκια είναι άκρος φυσιολογικά. Με 7,5 ευρουλάκια σε αντίστοιχα μπεργκεράδικα παίρνεις παρόμοια μπέργκερ ή λίγο πιο γαλαντόμα, αλλά σίγουρα έχεις την ίδια ποιότητα. Από ό,τι έχω καταλάβει, το μασκότ του συγκεκριμένου μαγαζιού είναι η ποιότητα. Όχι τόσο δηλαδή το κλασικό σαλονικιώτικο που λέμε τα θέλουμε όλα μεγάλα και τούμπα. Ξεπλύνουμε και λίγο παλέτα με μαύρο χρυσό. Ό,τι Παρασκευή μέσα είχε, μου φαίνεται ότι είναι χειροποίητη από σωστή πρωτεΐνη και για δεδομένα μπέργκερ. Εδώ παίζουμε αμερικάνικα. Εδώ παίζουμε πολύ ψηλά τον πύχη. Εδώ πιστεύω ότι συνδυαστικά με το ποτέ ή το ψωμάκι που έχει μέσα που δεν είναι το κλασικό μπριός, ότι παίζουμε επίπεδου Champions League. Συνδυαστικά ποσότητα, τιμή, γεύση, ποιότητα, το double smash το συγκεκριμένο θα το βάλω ένα 9,5/10. Και πριν περάσουμε στο χοιρινό, να πάμε στο δίποδο φίλο μας που μου το κουτράρανε δώρο τα παιδιά από το κατάστημα, γιατί λένε βλέπουμε βιντεάκια, όσο ξέρουμε, και μου το βγάλανε έξτρα κούτρα. Να ξέρετε, μάγκες, όποιος θέλει να τρώει κούτρα, sorry, να ξεκινήσει να παίρνει μια κάμερα και να βγαίνει έξω. Που είναι το buttermilk. Να το δείτε γι' αυτό έτσι λίγο καλύτερα από κοντά πώς είναι. Με κοτοπουλάκι, ε. Για πάμε να εμβαθύνουμε. Mm.
πω και αυτό πεντανόστιμο, δεν υπάρχει. Ξεροτιγαρισμένο κοτοπουλάκι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι με πάνκο. Θα το δείτε και εσείς λίγο καλύτερα πώς είναι. Φουλ ζουμερό από μέσα και τραγανό απ' έξω. Σωστά τηγανισμένο. Ίδιο ψωμάκι και εδώ, αυτό το potato. Διακρίνω μια sweet chili sauce που έχει, η οποία καυτερίζει πολύ ευχάριστα. Για να δούμε τι άλλα γενικά. Iceberg, ok, cheddar sauce. Κάτι θα γράψω. Και εδώ το συγκεκριμένο έδεσμα μου δίνει το feedback ότι πρόκειται για street food αμερικάνικο με την καλή έννοια. Δηλαδή κάτι όμοιο σε ελληνικό δεν θυμάμαι να έχω φάει. Κάνει τεράστια διαφορά το ψωμάκι, να ξέρετε. Και εδώ πιστεύω ότι πρωταγωνιστεί η ποιότητα και η γεύση και όλη η ποσότητα. Αυτό είναι 48 ευρουλάκια για σοβαρά χοντρέματα. Όσοι είστε λάτρες και μίσες του κοτόπουλου, το συνισώ με κλειστά μάτια ανεπιφύλακτα. Τι να πρωτοπόρε, πιλέ, για το κουρκούτι σε κοτόπουλο, για το ψωμάκι. Να πω τώρα, εδώ πέρα που έχω πάρει μια τελευταία βουτιά με sweet chili και το σένταρ το λιωμένο. Oh. Εδώ πέρα δίπλα έχουν και ένα κεσεράκι σε κάθε τραπέζι. Απλά για λόγους βίντεο το έβαλα. Που έχει πάνω χαρτοπετσετούλες και έτσι μπουσάρδα και κάτι άλλο από κάτω. Κάτσε να ξανασκουπιστούμε να γίνουμε άνθρωποι. Συγκεκριμένο έδεσμα το τρώω καθαρά από λεμαργία. Γιατί μου το κεράσανε. Για δεδομένα chicken burger το βρίσκω και αυτό εξίσου δυνατό. Και να το βάλω ένα 9,5/10. Φίλε, πραγματικά δεν περίμενα εν έτη 2024 ότι θα υπάρχει μαγαζί στη Θεσσαλονίκη το οποίο τρώγοντας ένα φαγητό θα μεταξιδέψει σε άλλη χώρα. Πραγματικά η γεύση και η ποιότητα που κρύβουν αυτά τα μπέργκερ μέσα είναι σαν να σε μεταφέρουν με ένα μαγικό τρόπο παίρνοντας το αεροπλάνο από Ελλάδα και να ταξιδέψει σε Αμερική. Έχεις αυτό το feeling από το πιατάκι έτσι σχέδιο που είναι με το χαρτάκι από κάτω μέχρι τη γεύση. Καλό το κοτοπουλάκι όμως, αλλά πάμε να δούμε τι κάνουμε και με το pulled το pork frizzonium που είπα πριν, για που τα είπα, για εδώ. Μα εδώ το βλέπω, τα frizzonium ρε φίλε, δεν τα βλέπω σ' άλλο. Λοιπόν, είσαι έτοιμοι να πάμε να βαθύνουμε και στο pulled pork. Φύγαμε. Όχι δε φίλε, εδώ παθαίνουμε ζημιά. Τα υλικά που διάβασα πριν ήταν για το χοιρινό. Εδώ καταλαβαίνω τη smoky barbecue, bacon ούτε. Για να δούμε τι άλλο έχει. Cheddar, ok. Α, πριν ήταν ένα glaze που λέει ότι βάζουν από πάνω. Εδώ πέρα είναι το cheddar. Από μέσα τρώω κάτι σε coleslaw. Α, το γράφει. Εδώ έχει τα τηγανιτά κρεμμυδάκια, Φίλε. Εδώ η αλητεία που κρύβει αυτό το έδεσμα δεν υπάρχει. Ομοίως ψωμάκι πατάτας. Το χοιρινό σιγομαγειρεμένο δεν θέλει καν μάθημα και μαζί με τις πρέπουσες συντακτικές ουσίες που έχει μέσα, άρρωστο. Όταν λέμε άρρωστο, δέκατα έχει κολλήσει 2-3 φορές το γνωστό ιό και χρήζει άμεσα νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μπορείς να το πεις και σχετικά γαλαντόμο, καθώς συγκριτικά με τα προηγούμενα νιώθω πιο έντονο τον όγκο των υλικών μέσα. Σαν μάζα δηλαδή, έχει πιο πολύ πράγμα. Λέτε να έχουμε νικητή. Εγώ πιστεύω ότι σε σημερινό βίντεο, αν θέλω να είμαι δίκαιος και αντιμενικός, θα πρέπει να τα βάλω όλα σε μια ζυγαριά. Γιατί αν λειτουργήσουμε με το συνέστημα, να σου πω προσωπικά, σαν νικητή θα έβασα το double smash, έτσι, με το cheese. Αλλά δεδομένου ότι και αυτό με το χοιρινό είναι εξίσου νόσιμο, εξίσου ποιοτικό και λίγο παραπάνω γαλαντόμο σε ποσότητα σαν όγκο συγκριτικά με το double smash cheese, θα σου πω, θα πάρει και αυτό 9,5/10 και αυτό τρώγοντάς το νιώθεις ότι ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα που εξειδικεύεται πάνω στο pulled pork, αλλά δεδομένου ότι υπηρεσχεί ένα κλικ παραπάνω και στην ποσότητα, πιστεύω ότι το pulled pork είναι ο νικητής. Γιατί έχουμε ίδιο κόστος.
7,5-7,5. Ίδια καλή ποιότητα, ίδια καλή γεύση, αλλά το pulled pork υπερισχύει στην ποσότητα. Στα δικά μου γούστα, για τα δικά μου τα θέλω, αν έπρεπε να βάλω ένα νικητή, θα βάζα το cheese. Επειδή είναι πιο πολύ στις γεύσεις μου. Αλλά αν θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός για λόγους review, ξέρω ότι για το κόνσεπτ του σημερινού βίντεο, το pulled pork κερδίζει κατά κράτος, καθώς ισοφαρίζει σε όλους τους τομείς, απλά είναι λίγο παραπάνω την ποσότητα. Και λίγο δηλαδή, κανένα διπλάσιο μου σου πω. Αυτό το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σου άρεσε. Εγώ, όπως πολύ καλά είσαι καταλάβει, το καταευχαριστήθηκα. Αν θες να σε δίνω στάθεια προκειμένου να γνωρίσουμε τους content creator, τι μπορείς να κάνεις. Subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να μου αφήσεις ένα σχόλιο κάτω να μου συγγνώμη σου. Θετική αρνητική, εγώ τις ακούω όλες. Και μην να μοιραστούμε το βίντεο με τους φίλους σου για να γίνει παρέα μας μεγαλύτερη. Τα ρηχημαζίδες, ματραχομπούριδες και ματραχομπούρισες. Αν αυτό το βίντεο φτάσει μήνυμα, πόσα να πω. 1000 like, καλά είναι. Καλά είναι. Μιλάω με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου καταστήματος τώρα που έσπασε και ο πάγος και με είδα από κοντά καθώς μιλάμε τόσο καιρό από το Instagram και το συνδέεμαι με Κάιρο. Και αν αυτό το βίντεο φτάσει τα 1000 like, επιστρέφω στο Balboa προκειμένου να κάνουμε σκληροπυρηνικό review με ό,τι έχει σε όλο το μενού. Καλά, άκουσες, ό,τι έχει σε όλο το μενού. Είμαι ο Τέο, κατηγορική, παύλα εξωτική. Παλαιό πατρό Γερμανού, είπαμε. Δώσε Θεσσαλονίκη, δουλειά πολλά και να περνάτε τέλεια. Let's go.